Να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου που είστε σήμερα εδώ. Μόνο η παρουσία σας είναι αξίζει τον κόπο για όλο αυτό που πάμε να κάνουμε. Είστε ο μεγαλύτερος οικονομικός κλάδος του νησιού μας. Σε εσάς εργάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ. Σας υπολογίζουμε πάρα πολύ. Εμείς και η Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά στηρίζω πάνω σε εσάς το μέλλον των παιδιών μας, διότι εσείς είστε κινητήρια δύναμη οικονομική. Μαζί πιστεύω θα κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Μία αλλαγή είναι αυτή, διότι οι καιροί αλλάζουν και αν δεν πάμε με την εποχή, θα μείνουμε εμείς. Εσείς είστε μια επιχείρηση, όπως και η Δημοτική Αρχή είναι μια επιχείρηση. Με πολύ κόπο προσπαθείτε να επιβιώσετε κι εσείς αυτό που φτιάξατε, όπως και η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να επιβιώσει και να καλυτερέψει το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε στη Δημοτική Αρχή. Δεν είχαμε και εγώ προσωπικά καμία όρεξη να ασχοληθώ με τα πολιτικά. Με αναγκάσαν οι προϋποθέσεις και οι δύσκολοι καιροί. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και γι' αυτό προσπαθούμε. Εμείς θα δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα προβούμε σε πάρα πολλές αλλαγές. Τώρα φέρνουν και δύσκολα τα πράγματα, κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Όμως, εγώ πιστεύω ότι θα φέρουμε εις πέρας πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι πρωτοποριακό, όχι μόνο στην ΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες γίνεται πάρα πολύ καιρό. Δεν μη σας φοβίζει η αρχή, εγώ πιστεύω ότι θα επιτύχουμε. Θα επιτύχουμε πάρα πολλά μαζί. Εσείς είστε το τρένο της ανάπτυξης και μαζί θα προχωρήσουμε για το μέλλον. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας και όχι μόνο τώρα. Συνέχεια, όποια ώρα και όποια στιγμή θέλετε, εμείς είμαστε κοντά σας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ και γι' αυτό προσπαθούμε όλοι μαζί για το νησί το δικό μας. Βλέπετε ότι η κρίση μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε βοήθεια από την κεντρική εξουσία. Είμαστε μόνοι μας και μόνοι μας θα παλέψουμε. Είναι σαν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχετε στηρίξει κι εσείς και πιστεύω ότι θα γίνει και με το Δήμο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πάνω στα πόδια μας. Όλοι μαζί πιστεύω θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Χάρη σε εσάς θα επιτύχουμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα απλά να προσθέσω ότι η ανακύκλωση πέραν αυτών που είπαμε έχει και ένα κέρδος. Εμείς βλέπουμε ότι μέσα από διαδικασίες που τέλος πάντων ακολουθήσαμε και μετρήσεις που έχουμε κάνει, ότι αυτό θα έχει και ένα όφελος, οικονομικό όφελος, επιπλέον όφελος στην όλη αυτή διαδικασία, που θα μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Άρα δεν είναι δηλαδή μόνο η ποιοτική, ας το πούμε, ανάπτυξη την οποία θα όλοι προσδοκούμε και όλοι το θέλουμε, αλλά θα έχει και ένα επιπλέον οικονομικό όφελος, το οποίο αξίζει να το δούμε.